Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Πάμε γρήγορα στον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών, για να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει με την ισχροκέρδεια των σούπερ μάρκετ, όπου οι έλεγχοι που γίνονται αποκαλύπτουν σημεία και τέρατα για το πώς πουλάνε προϊόντα σε τριπλάσια τιμή, το πώς κλέβουν τους καταναλωτές με έναν ασύλλητο νόμιμο τρόπο. Θες να πούμε δύο κουβέντες? Για να πούμε, για να καλησπέρισω, για να το καλησπέρισω τον κύριο Λεχουρίτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να πούμε πριν σας ακούσουμε πάρα πολύ γρήγορα, ναι, ότι το ΙΝΚΑ, δηλαδή το Ινστιτούτο Καταναλωτών, έχει ίδιος ξεκινήσει μποϊκοτάζ. Πείτε μας, παρακαλώ, πάρα αρκεί να πούμε, ακριβώς, αρκεί να πούμε ότι η έρευνα που κάνανε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί απέδωσε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δύο τεράστιοι κολοσσοί έφαγαν από 1 εκατομμύριο ευρώ πρόστιμο. Τα είπαμε αυτά, τα είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα. Το θέμα μάλιστα είναι ότι είστε εδώ τώρα. Το θέμα είναι καινούργιοι έλεγχοι τι φέρνουν. Μιλάνε, ναι, για καρτέλ, Φίλιππε, ξεκάθαρα των μεγάλων αλυσίδων του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού. Ο κύριος Λεχουρίτης που είναι κοντά μας να μας τα πει πολύ καλύτερα και φυσικά επειδή είναι γνώστης του αντικειμένου. Για πείτε μας, κύριε Λεχουρίτη, βλέπουμε εδώ πέρα, λοιπόν, ότι οι νέοι έλεγχοι δείχνουν ότι γίνονται σημεία και τέρατα. Εμείς ως ΙΝΚΑ, κύριε Καμπούρη, γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί έχουμε δώσει πάμπολες συνεντεύξεις τουλάχιστον μεταξύ μας. Είχαμε δηλώσει εδώ, ναι, και χρόνια ότι υπάρχει εσχροκέρδεια, υπάρχει κερδοσκοπία, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει ακόμα και μαύρη αγορά σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Άρα λοιπόν επιβεβαιώνεται το ΙΝΚΑ σχετικά με αυτά τα οποία δήλωνε κατά καιρούς, ότι πρέπει να πάρουν μέτρα, πρέπει να γίνονται έλεγχοι, με αποτέλεσμα την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκαν τα δύο μεγάλα πρόστιμα από τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Στρέκα, αλλά τα είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός πριν 15 μέρες, που είχε πει ότι η Ελλάδα δεν είναι μπανανία και ότι θα μπορέσουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, αφού διαπιστώσουν τα κακώς κείμενα, να επιβάλλουν τα πρόστιμα. Δεν αργήσαμε λίγο. Εμείς ως ΙΝΚΑ λοιπόν, ναι, τι κάναμε χτες με αφορμή τα πρόστιμα, ναι, αποφασίσαμε να μποϊκοτάρουμε από 13 του μηνός Νοεμβρίου μέχρι 19 Νοεμβρίου για μια εβδομάδα αυτές τις δύο μεγάλες εταιρείες, τη Unilever και την Procter & Gamble. Γιατί? Διότι το ζητούμενο ποιο είναι, μπορεί να επιβλήθησαν τα πρόστιμα και να εισπραχτούν, να μην εισπραχτούν, αυτό είναι θέμα του κράτους. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε να πούμε τι θα κερδίσει ο καταναλωτής. Θα μειωθούν οι τιμές στα προϊόντα αυτών των εταιριών? Θα κερδίσει πλέον ο καταναλωτής από τις μειώσεις τιμών στα προϊόντα? Ή θα συνεχίσουμε την ίδια ακριβή τιμή αυτών των προϊόντων? Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Γι' αυτό στέλνουμε το μήνυμα μποϊκοτάροντας αυτές τις δύο εταιρείες, για να αντιληφθούν ότι δεν μπορούν να διαφεντεύουν μια χώρα των 10 εκατομμυρίων πολιτών και να ακριβαίνουν τις τιμές των προϊόντων 3 φορές επάνω από ό,τι είναι στη Γερμανία ή από ό,τι είναι σε κάποια άλλα κράτη. Δεν είναι όντως η χώρα μας μπανανία και πρέπει να αντιληφθούν ότι ο έλεγχος που έγινε από την πλευρά των ελεγχτικών μηχανισμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων δεν έχει να κάνει μόνο με τα πρόστιμα. Να μας πούνε πόσα κέρδη είχαν αυτές οι εταιρείες τα τελευταία χρόνια με την εσχροκέρδεια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εκεί είναι. Πόσα βούτυξαν από τους πολίτες, τους καταναλωτές. Το πρόστιμο δεν τους κάνει τίποτα πια. Χάδι είναι το πρόστιμο, μπροστά στα κέρδη τους. 500 εκατομμύρια κέρδη και θα πληρώσουν 1 εκατομμύριο. Και 2 και 3 να δώσουν. Γιατί έγινε το 500. Δεν χαλάστηκαν οι εταιρείες αυτές. Όλοι ευχαριστημένοι είναι. Άρα λοιπόν το αρμόδιο Υπουργείο πρέπει να ενεργοποιήσει και την Επιτροπή Ανταγωνισμού, να ελεγχθούν οι εταιρείες με βάση τους ισολογισμούς, να δούμε ποια κέρδη είχαν το 2000, το 2001, το 2021, 2022, 2023, για να δούμε τελικά αυτό το πρόστιμο, το οποίο είναι το υψηλότερο που επευλήθη, είναι ικανοποιημένο. Μάλιστα. Το κοινό αίσθημα, έτσι ώστε να
πει ότι ναι, πληρώσαμε, αλλά από εκεί και πέρα, εάν κέρδισαν αυτό που είπα προηγουμένως, το πρόστιμο είναι σταγόνα στον ωκεανό. Κύριε Λεχωρίτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Πάμε γρήγορα να δούμε τι έχει γίνει. Γιατί ένας μαθητής, 16 ετών Σταυρού Ελούρου, βρέθηκε να έχει στην κατοχή του 1 κιλό κάναβης και κοκαίνη. Μαθητής 16 ετών. 16 ετών, ο οποίος κυκλοφορούσε και με κλεμμένο μηχανάκι. Και αυτή τη στιγμή πραγματοποιήθηκε και έρευνα στο σχολείο του 16χρονου, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να διακινούσε ναρκωτικά ακόμη και μέσα στο σχολείο στους συμμαθητές του. Ο 16χρονος, βέβαια. Όλα αυτά λοιπόν ξεκίνησαν για τον 16χρονο μαθητή ηλικίου, όταν οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν τις κινήσεις του ανήλικου, καθώς είχαν τις πληροφορίες για τις παράνομες δραστηριότητες του. Και τον έπιασαν λοιπόν επ' αυτοφόρο το απόγευμα της Δευτέρας, όταν τον είδαν να πηγαίνει με το κλεμμένο μηχανάκι σε μια ορεινή περιοχή στο Αίγιο, γιατί εκεί συνέβη το περιστατικό, και στη συνέχεια να κατευθύνεται προς ένα άλλο σημείο με τα πόδια, ήταν το σημείο που έκρυβε τα ναρκωτικά. Να πούμε ότι ο 16χρονος αντιστάθηκε πάρα πολύ, προσπαθώντας να ξεφύγει από τους αστυνομικούς, που εν τέλει τον ακινητοποίησαν και βρέθηκαν στην κατοχή του η κάναβη, η κοκαίνη, κάποια μετρητά και ένα κινητό τηλέφωνο. Ακολούθησε λοιπόν και έρευνα και στο σημείο που έκρυβε τα ναρκωτικά, όπου βρέθηκαν και εκεί κοκαίνη και κάναβη και μία άγνωστη λευκή ουσία, η οποία έχει σταλεί για χημική ανάλυση. Μάλιστα. Κατασχέθηκε και το δίκυκλο φυσικά, το οποίο ήταν κλεμμένο, όπως είπαμε. Απίστευτα πράγματα συνδέουν. Πάμε να συνδεθούμε με τον Ανδρέα Καραγιάννη σε πάρα πολύ λίγο, γιατί κυρίες και κύριοι, θα δούμε εδώ το πώς συνεχίζουν κάποιοι την προσπάθεια που θέλει η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα για την κατάργηση των θρησκευτικών στα σχολεία. Φαγώθηκαν. Έχουν φαγωθεί. Θα δούμε παρακαλώ πολύ ένα βίντεο, στο οποίο βίντεο εμφανίζεται ο γνωστός ο κύριος Τατσόπουλος. Όπου είναι σε μία ημερίδα της Ένωσης Αθέων, είναι λίγο καιρό πριν, είναι την περίοδο που ήταν με τον COVID ακόμα. Μάλιστα. Όπου θα δούμε πώς και ο ίδιος τότε ήθελε την κατάργηση των ακόμα και τώρα θρησκευτικών. Και το φωνάζει. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Εδώ λοιπόν αυτό το οποίο πάνε να κάνουν τα πολιτικά κόμματα. Να καταργήσουν τα θρησκευτικά μας. Πάμε να δούμε παρακαλώ πολύ. Η δικιά μου εισήγηση είναι για το μάθημα των θρησκευτικών ως ένα διαχρονικό σκάνδαλο. Και το εννοώ κυριολεκτικά, ένα σκάνδαλο το οποίο υπάρχει από συστάσεως του μαθήματος αυτού και από συστάσεως του νεοελληνικού κράτους. Δηλαδή από το 1830 έχουμε αυτό το εξελίξει σκάνδαλο. Γιατί είναι σκάνδαλο λοιπόν? Πρώτα απ' όλα διότι η εναλλαγή όλων των κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων, αλλά ακόμα και οι εκτροπές από τις κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις, οι δικτατορίες δηλαδή, δεν βρήκαν ποτέ το θάρρος, καμία κυβέρνηση, κανενός προσανατολισμού, δεξιού, κεντρώου, αριστερού, να αντιπαρατεθούν στην κατάργηση αυτού του μαθήματος. Ενός μαθήματος το οποίο στο σύγχρονο κοσμικό κράτος, στο σύγχρονο κοσμικό δημοκρατικό κράτος, έρχεται σε πλήρη αντίφαση και αντίθεση και σύγκρουση με όλα τα υπόλοιπα μαθήματα που διδάσκονται στο σύγχρονο κοσμικό δημοκρατικό κράτος. Φανταστείτε δηλαδή, όπως πολύ σωστά είπε προηγουμένως ο κύριος Παπαγεωργίου, πώς θα αντιδρούσε ένας καθηγητής βιολογίας, πώς πώς αντιδρά ένας καθηγητής βιολογίας, πώς αντιδρά ένας καθηγητής φυσικής, πώς αντιδρά ένας καθηγητής ιστορίας, όταν έρχεται το μάθημα των θρησκευτικών και αντιπαρατίθεται ως μία από τις απόψεις εξίσου ισότιμη. Ισότιμη η εξελικτική θεωρία με την θεωρία του Μήλου, του Φιδιού, του Αδάμ και της Εύας. Ισότιμα, απόψεις. Και όποιος θέλει να φυλάξει τα νότα του από αυτούς τους καθηγητές, προσπαθεί στηρίζοντας αδιάφορα να ξεφύγει από την ουσία του, δεν ασχολείται. Οι άλλοι, οι πιο ύπουλοι, οι πιο αν θέλετε ιστερόβουλοι,
λένε ότι ναι, η πίστη είναι κάτι διαφορετικό και δεν μπορείς να πιστεύεις κιόλας και πολλές φορές η πίστη σου μπορεί να σε σώσει. Από την πανδημία, ας πούμε, αν πιστεύεις τη μετάληψη, τη Θεία Μετάληψη θα σε σώσει η πίστη σου. Αυτό το λένε λοιμοξιολόγοι, δεν το λένε θεολόγοι. Είμαστε η χώρα που οι λοιμοξιολόγοι, όπως η κυρία Γιαμαρέλου, η κυρία Λινού, έχουν πει δημοσίως ότι αρκεί η πίστη σου. Άρα δεν συμπεριλαμβάνει εμάς. Εγώ και να μεταλάβω την πάτησα στο θέμα του να κολλήσω τον ιό. Αλλά ένας πιστός θα μεταλάβει και θα σωθεί, θα προστατευτεί από την πίστη. Αν ένα μικρό παιδί λοιπόν από την αρχή φτάνει στο σημείο να δέχεται ότι το μάθημα των θρησκευτικών είναι μία από τις απόψεις, πώς δεν θα οδηγηθεί, όπως πολύ σωστά τόνισε ο κύριος Παπαγεωργίου, σε έναν επιστημονικό σχετικισμό που απλώς θα πρέπει να διαλέξει ποια άποψη θέλει, ρε παιδί μου. Δεν θέλω τον Δαρβίνο εγώ. Εγώ θέλω τη βίβλο. Και τα δύο δεν μεταδράσκουν. Και τα δύο δεν είναι νόμιμα. Υπάρχουν πολιτείες στην Αμερική που όχι απλώς και τα δύο είναι νόμιμα, αλλά οι λεγόμενοι δημιουργιστές επιβάλλουν σε σχολεία, όπως σε πολιτείες όπως της Βιρτζίνια, αν θυμάμαι καλά, να μην διδάσκεται το μάθημα της εξελικτικής θεωρίας. Αφού δεν συμφωνεί με τη βίβλο ο Δαρβίνος, τόσο το χειρότερο για τον Δαρβίνο. Τι ήταν, τόσο το χειρότερο για τη βίβλο. Απίστευτο το ακούμε. Καλησπέρα τον Ανδρέα τον Καραγιάννη. Αυτό τον άνθρωπο, κύριε Καμπούρη, τον είχαμε στη Βουλή. Αυτός ο άνθρωπος ήταν στο κοινοβούλιο και εκπροσωπούσε Έλληνες. Και θέλει να ξαναμπεί. Ούτε το κουκουέ που λέει ότι είναι άθεοι δεν έχουν εκφράσει τόσο προσβλητικές και ακραίες απόψεις κατά τη θρησκεία, των θρησκευτικών και της οχοδοξίας. Βλέπουμε έναν όψιμο συμπαραστάτη της Θέμηδος Μπαζάκα στο Λίβελο που αποτέλεσε συνέντευξή της η προχθεσινή, στο οποίο λέει τι να τα κάνουμε τα θρησκευτικά, τι να την κάνουμε την προσευχή, τι να κάνουμε το λιβανισμό των παιδιών μας, να βάλουμε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Θειασότης αυτού του έργου μόνιμος είναι ο Τατσόπουλος ο Πέτρος, ένας καλός κατά τα άλλα συγγραφέας, μανιώδης εναντίον της Ορθοδοξίας, πολέμιος του Χριστού και των χριστιανών. Και είδατε με τι τρόπο μειώνει τα θρησκευτικά, λες και είναι ένα παραμυθάκι, ξεχνώντας ότι τούτος εδώ ο τόπος σώθηκε από παπάδες, σώθηκε από αυτούς που σώσαν τη γλώσσα του 500 χρόνια, οι ιερείς και το κρυφό σχολείο διέσωσαν τη θρησκεία, τη γλώσσα και την πίστη. Αυτό το ξεχνάει. Όχι, το αμφισβητεί. Αμφισβητεί και το κρυφό σχολείο. Αυτό κάνει κύριε Καραγιάννη ο κύριος Τατσόπουλος και έχει γίνει πια ο υπέρμαχος όλων, αρκεί κύριε να μπει στο Facebook του. Θα πρώτα κύριε Τζίφα και να τα ολοκληρώσω. Ναι, αν το θέλουν ευχαρίστως. Απλά να πούμε ότι αξίζει κάποιος να μπει να δει μόνο το προφίλ του στο Facebook για να καταλάβει το μένος του. Δεν υπάρχει ούτε ένα άλλο σχόλιο παρά μόνο κατά της θρησκείας, κατά της ορθοδοξίας και κατά ημών όσων είμαστε αντίθετοι στο σχέδιο άλωσης της θρησκείας, της οικογένειας και της πατρίδας σε αυτόν τον τόπο. Και να πούμε ότι ο κύριος Τατσόπουλος ήταν και υποψήφιος βουλευτής μετέπειτα με τη Νέα Δημοκρατία. Και ενδέχεται να ξανάνε. Και να θυμίσουμε κιόλας τις καλές σχέσεις που έχει με το Μέγαρο Μαξίμου. Τα έχει πει ο ίδιος. Και την επικοινωνία άμεση που έχει ακόμα και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Τα λένε. Θυμόσαστε τότε. Και τις αναρτήσεις του κάθεται και τιμάει και μιλάει για τα καλύτερα λόγια για τον Φίλη, για τον Νίκο τον Φίλη, που ήταν εκείνος που πήγε να φέρει τους φακέλους των θρησκευτικών με την Ινδιάνα Παναγία, με όλα αυτά τα βλάσιμα βουδιστικά σύμβολα που πήγανε να βάλουν για να αλλοιώσουν το μάθημα, να το καταστρέψουν πλήρως, να κάνουν τους θεολόγους να βγουν στα κάγκελα οι άνθρωποι και να κάνουν πορείες κάθε μέρα. Και εδώ διερωτάται ένας απλός άνθρωπος. Τι σχέση έχει αυτός ο άνθρωπος με τη δεξιά, τι σχέση έχει με τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα των λαϊκών, των πατριωτών, γιατί τον πήραν αυτόν τον άνθρωπο, κύριε Καμπούρη, εκεί πέρα. Θα μου πείτε, δεν βγήκε. Άρα ο κόσμος του έδωσε την πλάτη. Υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Για ποιο λόγο το κύριο Τατσόπουλος είναι πάντα στα τηλεοπτικά πάνελ, είναι πάντα στις τηλεοπτικές εκπομπές, πάντα
γνωρίζει από νωρίτερα την πολιτική ατζέντα και ρίχνει τη βόμβα αρχικά εκείνος, φιλοξενούμενος στα τηλεοπτικά κανάλια, και μετέπειτα έχουμε στην πράξη αυτά τα οποία γίνονται, που αφορούν οτιδήποτε αφορά τη θρησκεία και την παιδεία. Γιατί για άλλα ζητήματα είναι ο κύριος Πορτοσάλτε. Δηλαδή ο κύριος Πορτοσάλτε στο Sky έχει να κάνει οτιδήποτε αφορά την οικονομία, για τα οικονομικά ζητήματα λέει τις απόψεις του και αμέσως μετά βλέπουμε να επιβεβαιώνονται και να υλοποιούνται μάλλον οι απόψεις του κυρίου Πορτοσάλτε. Ως κυβερνητικά σχέδια, ναι. Έτσι. Και από την άλλη πλευρά ο κύριος Τατσόπουλος να προωθεί και να ανακοινώνει για να δουν λίγο να γίνει ο πρώτος δώρος για τα κυβερνητικά σχέδια που αφορούν τη θρησκεία και την παιδεία. Γι' αυτό κάποιοι τον αποκαλούν αριστερό εξαπτέρυγο. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Τατσόπουλος. Δεν υπάρχει δεξιά, τη Δημοκρατία να πει. Ναι, έλατε. Δεν είναι δεξιά η Νέα Δημοκρατία. Δεν ξεχνιόμαστε. Άρα λοιπόν εδώ αυτό το οποίο προκύπτει είναι ο κύριος Τατσόπουλος. Έτσι τρώει τη διαφώτιση και αρχίζει και τα λέει. Όχι. Πώς γίνεται να φιλοξενεί τον κύριο Τατσόπουλο σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια, σε όλα τα μεγάλα δίκτυα, σχεδόν σε όλες τις εκπομπές και να θέτει πάντα συγκεκριμένες απόψεις, οι οποίες μετέπειτα βλέπουμε να πηγαίνουν και προς υλοποίηση. Πάντα κατά της Ορθοδοξίας. Πάντα κατά της Ορθοδοξίας. Πάντα κατά της Ορθοδοξίας. Πάντα κατά της πατρίδας, πάντα κατά της θρησκείας, πάντα κατά της οικογένειας. Και ο μόνος που τόλμησε και τα έβαλε με τον Πέδρο Τατσόπουλο ήταν ο κύριος Φίλιππος Καμπούρης. Ο μόνος στην πράξη που πήγε και κατέθεσε μήνυση, που πήγε στα δικαστήρια τον Πέδρο Τατσόπουλο και στην πράξη πραγματικά τον έδεσε πρώτων ευθυνών του, ασχέτως το πώς και πόσο γρήγορα έφυγε από εκεί που τον προσήγαγαν, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, είναι ο κύριος Φίλιππος Καμπούρης. Δεν έχω δει τους δεσπότες που τον βρίζουν διακειμένων και τον αφορίζουν. Άλλους να έχουν κινηθεί εναντίον του, μόνο έναν είδα. Από πού απορρέει... Από εδώ και πέρα τι θα πράξουν. Η δύναμη εγώ του θα δεν καλέσω, εγώ θα καλέσω το εξής. Θα καλέσω μάρτυρες κατηγορίες του κύριου Τατσόπουλου και την επίσημη εκκλησία. Να έρθουνε. Θα κάνω το κάλεσμα αυτό. Εφόσον είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χτυπάει την Ορθοδοξία, χτυπάει την πίστη μας, ας έρθουν λοιπόν και η Ιερά Σύνοδος, θα τους καλέσω ως μάρτυρες κατηγορίες του κύριου Τατσόπουλου. Να πούν τα πράγματα με το όνομά τους, όπως έχουν. Θα κάνω αυτό το κάλεσμα. Γιατί για μας, σημαία μας είναι η Ορθοδοξία. Για μας, σημαία μας είναι η Ορθοδοξία. Και θα παραμείνει σημαία μας η Ορθοδοξία. Και δεν θα αφήσουμε κανέναν να παίζει με την Ορθοδοξία. Κανέναν. Θα είμαστε μπροστά. Θα δώσουμε μάχες για την πίστη μας. Μένουμε εδώ. Πάμε σε κάτι συγκινητικό. Πάμε σε κάτι συγκινητικό, Ανδρέα Καραγιάννη, και πάμε στην Κύπρο που εκεί βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, που πραγματικά χιλιάδες κόσμου έχουν πάει να προσκυνήσουν. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες και οι μαρτυρίες των ανθρώπων που έχουν βρεθεί εκεί. Ακριβώς. Είναι η πρώτη φορά που τόσος πολλής κόσμος, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες πιστούς, έχουν προσέλθει στο ναό του Αγίου Γεωργίου στην περιοχή Πάνω Δευτέρα της Λευκωσίας στην Κύπρο, όπου φιλοξενείται εδώ και μία εβδομάδα η θαυματουργή, η χαριτόβρητη και δακρυρωούσα εικόνα της Παναγίας της Παρηγορήτριας από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Βύρονος, τη Μητροπόλεως Κεσαριανής. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, πάνω από 40.000 πιστοί έχουν ήδη προσέλθει όλων των ηλικιών, έχουν ήδη προσέλθει στο ναό, βρίσκονται στις σουρές μέρα-νύχτα όρθιοι, περιμένοντας να προσκυνήσουν την εικόνα. Εξ αυτού πήρε παράταση το προσκύνημα, όπως είχαμε πρώτη πει εδώ σε αυτή την εκπομπή, και αντί να φύγει τη Δευτέρα προθές, τελικά θα κάτσει μέχρι τις 12 του Νοέμβρη στην Πάνω Δευτέρα της Κύπρου για ευλογία των πιστών. Τα πλάνα τα οποία αποκλειστικά δείχνουμε τώρα δείχνουν τον ιερέα και το ανθρώπους της Μητροπόλεως Θαμασού να βγάζουν για πρώτη φορά την εικόνα από τη θήκη της για να ευλογήσουν τους πιστούς. Και βλέπουμε
το μύρο να τρέχει άφθονο στην εικόνα αλλά και σε όλο το καθολικό του ναού. Είχε η ευωδία της εικόνας, είχε πνίξει κυριολεκτικά όλη την εκκλησία αλλά και μέτρα έξω. Ο κόσμος μύριζε ευωδία από το Άγιο Μύρο. Ήταν συγκινητικές στιγμές και είναι ένα δείγμα και ένα μήνυμα ότι ο Κύριος μας είναι παρόν, ότι οι μεσητείες του πάντα πρεσβεύουν υπέρ ημών για να σωθούμε και για να είμαστε πάντα στο δρόμο του. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι φοβερό συγκλονιστικές οι στιγμές που ζουν και οι άνθρωποι στην Κύπρο, που βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας της Παρηγορήτριας. Πραγματικά, βοήθειά μας. Μένουμε εδώ, πάμε γρήγορα. Πάμε γρήγορα, Σπύρο Μαύρη, σε εσένα, γιατί υπάρχει ένας υπάλληλος των λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση 19χρονης ασκούμενης. Ακριβώς έτσι όπως το λες, σύμφωνα με την καταγγελία λοιπόν της κοπέλας, τη Δευτέρα το βράδυ, ο κατηγορούμενος πρότεινε να την επιστρέψει στο σπίτι της με το αυτοκίνητό τους. Φτάνοντας λοιπόν στην περιοχή του Ευόσμου που έμενε εκείνη, την παρενόχλησε σεξουαλικά, τη θόπευσε όπως είπε η ίδια σε σημεία του σώματός της και στη συνέχεια προσπάθησε να την φιλήσει. Ευτυχώς για εκείνη κατάφερε να αποβιβαστεί από το όχημα και να του ξεφύγει. Ωστόσο, πήγε στο τμήμα ασφαλείας Κορδελιού Ευόσμου και κατήγγειλε τον 59χρονο, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας από πρόσωπο που υπάρχει εργασιακή σχέση και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο ανομελές πλημελιο δικείο. Μάλιστα. Πάμε τώρα, Χαράλα Μονή, σε εσένα, γιατί έχουμε έναν πασίγνωστο Έλληνα τράπερ να έχει συλληφθεί με κοκαίνη στο πεδίο του Άρεως. Ναι, είναι όντως γνωστός Έλληνας τράπερ, ο 27χρονος, που έπεσε στα χέρια της αστυνομίας στο πεδίο του Άρεως, ναι, έχοντας πάνω του 122 γραμμάρια κοκαίνη και 2.350 ευρώ. Όλα έγιναν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, όταν ο τράπερ βρισκόταν μαζί με άλλον ένα στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Μαυροματέων. Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης πεζών περιπολιών θεώρησαν ύποπτες τις κινήσεις τους, γι' αυτό αποφάσισαν να τους ελέγξουν. Όταν τους πλησίασαν, ο ένας νεαρός έφυγε τρέχοντας προς τα Εξάρχεια και ο τράπερ πέταξε στο έδαφος μία νάιλον συσκευασία που περιείχε την κοκαίνη. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν, τον έψαξαν και βρήκαν στις τσέπες του τα 2.350 ευρώ. Ο τράπερ συνελήφθη για κατοχή κοκαίνης, οδηγήθηκε στο τμήμα ασφάλειας Κυψέλης, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του, απολογήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο να γλεντήσουμε, πάμε λίγο να διασκεδάσουμε. Πλησιάζουν οι μέρες, πλησιάζει η Παρασκευή, πλησιάζει το Σάββατο και ένας είναι ο προορισμός για την απόλυτη διασκέδασή σας. Vegas Live Stage με Θέμη Αδαμαντίδη, Κατερίνα Στανίση, Γιάννη Καψάλη, Πέτρου Άλλη 29 και Κρήτη 1 στον Ταύρο. Vegas Live Stage, Παρασκευή και Σάββατο, με ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα από μεγάλα ονόματα. Θέμης Αδαμαντίδης. Στην καρδιά, σαν το αίμα που κύλησε βαθιά στα μαχαίρια. Κατερίνα Στανίση. Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σαν αγαπώ, γύρνε πίσω. Γιάννης Καψάλη. Όλοι πάνω, θα κάνω, απόψε πανικό. Vegas Live Stage. Κοντά σας με ένα δυνατό πρόγραμμα και πολλές εκπλήξεις. Πέτρου Ράλι 29 και Κρήτης 1 Ταύρος. Τηλέφωνα ρεζερβέ 2122 145050. Vegas Live Stage. Σας περιμένει δυνατά. Vegas Live Stage. Παρασκευή και Σάββατο με ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα από μεγάλα ονόματα. Θέμης Αδαμαντίδης. Στην καρδιά, σαν το αίμα που κύλησε βαθιά στα μαχαίρια. Κατερίνα Στανίση. Σ' έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σαν αγαπώ, γύρνε πίσω. Γιάννης Καψάλη. Όλοι πάνω, θα κάνω απόψε πανικό. Vegas Live Stage. Κοντά σας με ένα δυνατό πρόγραμμα και πολλές εκπλήξεις. Πέτρου Ράλι 29 και Κρήτης 1 Ταύρος. Τηλέφωνα ρεζερβέ 2122 145050. Vegas Live Stage. Σας περιμένει δυνατά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Vegas Live Stage για να περάσετε όμορφες στιγμές διασκέδασης. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα να μας προδιαθέσουμε λίγο τους τηλεθεατές
για το τι ακριβώς έχει συμβεί με Ανδρέα Καραγιάννη με το σύριαλ του Μέγκα. Το Milky Way. Αυτό εκεί πως λέγεται, το οποίο είναι Γαλαξίας, το γνωστό. Γαλαξίας δηλαδή, ναι, στα ελληνικά. Το γνωστό αυτό σύριαλ, στο οποίο από ό,τι είδαμε προωθήθηκε μέσω και του τηλεοπτικού του τρέιλερ η πορνεία νεαρών αγοριών με άλλους άνδρες. Υπάρχει αντίδραση από πού πες μας, γιατί θα το πούμε σε λίγο το θέμα. Έτσι. Αντίδραση από πού υπάρχει, από... Υπάρχει από το Άγιον Όρος. Υπάρχει αντίδραση από το Άγιον Όρος. Θα μας σας πεις σε λίγο με κάθε λεπτομέρεια. Πρώτα όμως πάμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να δώσουμε το αγαπημένο μας προϊόν, πάμε να δώσουμε το Top Drop, το νούμερο προϊόν για το δέρμα. Top Drop λοιπόν με βιταμίνη C, κολαγόνο και υαλουρονικό, ναι, για να έχετε ένα λαμπερό δέρμα, χωρίς πανάδες, χωρίς ρητίδες και φυσικά να κάνετε στην ουσία μία μεσοθεραπεία φυσική στο σπίτι σας, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε επίπονες θεραπείες είτε πλαστικές επεμβάσεις. Top Drop λοιπόν, 2-3 σταγόνες την ημέρα και έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. 2-11-1600 λοιπόν, μόνο με 39,90 τα δύο τεμάχια μπορούν να γίνουν δικά σας και να λύσετε φυσικά το πρόβλημα στο πρόσωπό σας. Επιτέλους, σας έχω ευχάριστα νέα. Μόλις κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα το πρωτοποριακό προϊόν Top Drop. Ήρθε να δώσει λύση ανώδυνα, άμεσα και αποτελεσματικά. Ο επαναστατικός ορός Top Drop προλαμβάνει τις λεπτές γραμμές έκφρασης και τις ρητίδες, ανέμακτα και ανώδυνα, χωρίς να χρειάζεται παρεμβατικές και ακριβές μεθόδους. Αν θέλετε να εξαλείψετε τις λεπτές γραμμές, να θρέψετε σωστά το πρόσωπό σας και να διώξετε τα ορατά σημάδια προώρης γύρασης, οπλιστείτε με το Top Drop. Το δέρμα σας θα αποκτήσει την υγρασία και την ενυδάτωση που απαιτείται και έτσι θα λάμπετε. Πραγματικά και η όψη σας θα δείχνει πιο νέα και πιο υγιή. Τα τρία διαφορετικού μοριακού βάρους ή αλουρονικά που εμπεριέχει το Top Drop καλύπτουν όλο το φάσμα που απαιτείται για να ενεργοποιηθεί η παραγωγή του κολαγόνου στον οργανισμό μας. Η βιταμίνη C, που είναι απαραίτητη σε κάθε οργανισμό, έρχεται μαζί με το υαλουρονικό να προστατέψει την επιδερμίδα, να την ξεκουράσει και να την οχυρώσει με την πλούσια αντιοξειδωτική και αντιγυρατική δράση. Βοηθά στη φωτεινότητα του δέρματος και αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Η εφαρμογή λοιπόν του Top Drop είναι άμεση και ανώδυνη. Με τρεις σταγόνες στο μέτωπο, στο μάγουλάκι μας και στο πηγούνι, εφαρμόζουμε με απαλές κυκλικές κινήσεις, κάνοντας βαθιά ενυδάτωση, αναδόμηση και λίανση στις ρητίδες έκφρασής μας. Με καθημερινή χρήση, πρωί-βράδυ, βλέπουμε άμεσα τα αποτελέσματά μας. Top Drop και λέμε τέρμα στον πόνο και στις ενέσεις. Top Drop και ο χρόνος πλέον σταματάει. Εφαρμόζοντας το προϊόν καθημερινά, βλέπουμε θεαματικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Απορροφάται γρήγορα, ενυδατώνει σε βάθος και λιένει και τις πιο βαθιές ρητίδες. Βελτιώνει θεαματικά την όψη του προσώπου. Το υαλουρονικό σε συνδυασμό με τη βιταμίνη C συμβάλλει αποτελεσματικά και δρά αμέσως στην εξάλληψη των ρητίδων, τρέφοντας ταυτόχρονα όλο το δέρμα. Προάγει την ελαστικότητα και την νεανικότητα της επιδερμίδας. Εξαιτίας πολλών καθημερινών παραγόντων, όπως ρύπη, καυσαέρια, σκόνη, το πρόσωπό μας ταλαιπωρείται. Αλλά και με την πάροδο του χρόνου του υαλουρονικό οξύ μειώνεται. Έτσι έρχεται το καινοτόμο προϊόν Top Drop, που βάζει φρένο στις ρητίδες. Διατηρεί τη φυσική υγρασία της επιδερμίδας, καταπολεμά τις κοιλίδες και προστατεύει από τη φωτογύρανση. Ως εργαζόμενη μητέρα, δεν είχα χρόνο ούτε για γιατρούς ούτε για έξοδα. Τώρα με το Top Drop, το δέρμα μου είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ. Όλοι με ρωτούν τι έχω κάνει. Η απάντηση είναι στο τσαντάκι μου. Top Drop και τα χρόνια πλέον εξαφανίστηκαν από πάνω μου. Top Drop, η φυσική μεσοθεραπεία στο σπίτι σας. Μάλιστα, πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στον Ανδρέα Καραγιάννη. Γρήγορα να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, ποια είναι η αντίδραση στο Άγιον Όρος στο προκλητικό σύριαλ του Μέγκα. Το Milky Way. Ναι. Για πες μας. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγο κιόλας, στάλει σήμερα μία επιστολή στην διοίκηση του Μέγκα, στη διεύθυνση προγράμματος, ναι, από δύο μοναχούς, οι οποίοι ανήκουν σε κάθισμα. Είναι ο πατέρας Αυγουστίνος και ο πατέρας Αγαθάγγελος. Είναι δύο μοναχοί που ανήκουν σε κάθισμα της Μονής Νοτοπεδίου, ναι, και έστειλαν μία επιστολή παραπώνων
ούτως υπήν, για την κυρία, για την εκπομπή Milky Way, για την, το serial Milky Way και για την κυρία Μπαζάκα. Μεταξύ άλλων, ουσιαστικά αναφέρουν ότι την πρόοδο που κάποιοι ευαγγελίζονται στην αχαρακτήριστη αυτή σειρά είναι κάτι που μας προκαλεί όλους. Μιλάμε για μια προκλητική στάση μαθητών με σεξουαλικά υπονόμενα στους καθηγητές τους και μιλάμε για μια ηθική απαξίωση των πάντων και έκπτωση των χριστιανικών αξιών. Γιατί όμως έχει αξία? Η Μονή Βαντοπεδίου, όπως πολύ καλά ξέρουμε, η παραγωγή της έχει η δική της παραγωγή, το Ινστιτούτο Μάξιμος ο Γρεκός, και κάνει σύριαλ στο Μέγκα εξίσου. Μην ξεχνάμε ότι ο Άγιος Παΐσιος είναι παραγωγή του Μονή Βαντοπεδίου σε συνεργασία με το Μέγκα. Άρα έχει άλλη βαρύτητα όταν βλέπεις δύο μοναχούς καθίσματος Μονής Βαντοπεδίου, που σημαίνει ότι ήταν ενήμερος και ο γέροντας και οι γέροντες της Μονής, να κάνουν παράπονο στο Μέγκα, στο οποίο φιλοξενείται και η δική του σειρά, και από ό,τι πληροφορούμαστε έρχεται και νέα σειρά με τον Άγιο Νεκτάριο, που ήταν μια πολύ πετυχημένη ταινία πάλι της Μονής Βαντοπεδίου, η οποία τώρα θα γίνει εβδομαδιαία σειρά στο Μέγκα. Και είναι άλλο πλέον επίπεδο των παραπώνων αυτών όταν γίνεται τόσο επίσημα και ειδικά από έναν συνεργάτη του Μέγκα. Οπότε μένει να δούμε τι ακριβώς τι εξελίξεις θα έχουμε. Δεν εικάζω ότι πρόκειται για κάποια διάλυση κάποιας συνεργασίας. Είναι πολύ πιο σοβαρή κάθε συνεργασία και δεν το συζητάμε αυτό. Απλά είναι μια ενόχληση, ένα παράπονο, αν θέλετε, ανθρώπων που συνεργάζονται. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι. Μάλιστα. Πάμε τώρα, Σπύρο Μαύρη, σε σένα. Γιατί έχουμε μία σύλληπτη τραγωδία στο εξωτερικό που χτυπάει βέβαια το καμπανάκι και για εδώ. Μία γυναίκα λοιπόν, η οποία ήταν να παντρέψει την κόρη της και ήθελε να χάσει κιλά, πήρε το γνωστό αυτή η ένεση, αυτό το γνωστό φάρμακο που είναι για τους διαβητικούς, και η γυναίκα πέθανε. Ακριβώς έτσι όπως τα λες. Πήρε το συγκεκριμένο φάρμακο, στην Αυστραλία μεταφερόμαστε τώρα πιο συγκεκριμένα. Από γαστρεντερική ασθένεια είναι η επίσημη έτσι ανακοίνωση. Το προϊόν αυτό, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, είναι για διαβητικούς με διαβήτη τύπου 2 και όχι βέβαια για πολυακυλών. Αυτό είναι μία παρενέργεια του φαρμάκου, την οποία βεβαίως πάρα πολύ... Μιλάμε για το φάρμακο το Ozempic. Ozempic, πώς λέγεται. Ozempic, ναι. Για το Ozempic. Το φάρμακο το Ozempic. Μιμείται, λέει, μια φυσική ορμόνη η οποία επιβραδύνει τη διέλευση της τροφής και κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται χορτάτη. Αυτό ακριβώς σκέφτηκε λοιπόν και η συγκεκριμένη κυρία, η οποία το πήρε προκειμένου να χάσει κιλά για το γάμο της κόρης της. Έχασε σε 5 μήνες 35 κιλά, από ό,τι λένε τα δημοσιεύματα εκεί στον τοπικό τύπο. Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα, ο σύζυγός της τη βρήκε ανέστητη, με ένα καφέ υγρό να βγαίνει από το στόμα της. Συνειδητοποίησα, λέει ο ίδιος, ότι δεν ανέπνε και προσπάθησα να της κάνω καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, αλλά δυστυχώς είχε πεθάνει η γυναίκα, δεν μπορούσε να επανέλθει. Μάλιστα. Άρα όλα δείχνουν ότι μετά από τη συγκεκριμένη ένεση, μετά από αυτό το φάρμακο, που δεν είχε διαβητικό πρόβλημα, που το έκανε μόνο και μόνο για να χάσει κιλά, της προκάλεσε αυτό το πρόβλημα ξανά πού? Στο στομάχι. Γαστρεντερική ασθένεια ήταν αυτό από το οποίο έφυγε. Μάλιστα. Της χτύπησε στο στομάχι. Να πούμε σε αυτό, κύριε Γαμπούρη, ότι είναι μια μάστιγα της εποχής το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό. Και να πούμε ότι την έχει πατήσει και η ιερέας έτσι, που έχει χάσει την κόρη του. Και θα άξιζε να τον βγάζαμε αύριο στην εκπομπή, τον πατέρα Βυσσαρίου να καντούνει, που με κάποιες τέτοιες μεθόδους το δικό του παιδί στα 14 εκοιμήθη. Και ακόμα είναι στα δικαστήρια ο ιερέας αυτός από τη Χαλκιδική. Θα άξιζε λοιπόν να έχουμε μια μαρτυρία αύριο αυτού του ανθρώπου. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Αυτά είναι τα άσχημα, αυτά είναι τα δυσάριστα. Μιας και που μιλάμε για δυσάριστα, πάμε να δούμε και στην ιστορία αυτή την τραγική στο Βόλο, όπου υπάρχει ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από το τραγικό δυστύχημα, όπου το 3 μηνών βρέφος, δυστυχώς, σκοτώθηκε σε αυτό το τροχαίο δυστύχημα. Σε 3 γραμμές, απλά να πω πριν δούμε το βίντεο, Φίλιππε, ότι μιλάμε για έναν 33χρονο οδηγό μηχανής, ο οποίος βρίσκονταν στο Βόλο, στην οδό Ιάσονος, και ο άνθρωπος, όπως ισχυρίζεται τουλάχιστον, δεν είδε ότι στην αγκαλιά του, ο 53χρονος, που κατά την ομολογία του πετάχτηκε στο δρόμο, κρατούσε ένα παιδί στην αγκαλιά του, με αποτέλεσμα αυτό το τραγικό που βλέπετε. Και τι να πω τώρα. Πες μου, τι να πεις όταν βλέπεις τέτοιες εικόνες? Κοιτάξτε. Βέβαια, η εισαγγελία τώρα διέταξε έρευνα για το αν κρατούσε μάρσιπο, όπως λένε. Χτύπησε τη μηχανή τον παππού.
Χτύπησε τον ηλικιωμένο η μηχανή, τον 54χρονο. Και του φεύγει το παιδί από τα χέρια. Κοιτάξτε εδώ, παρακαλώ. Ο οποίος, να σημειώσουμε βέβαια, 54χρονο, δεν είχε καρότσι. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ ναι, κρατάει το παιδί. Λες και είναι. Εντάξει τώρα. Είναι μέσα στη μέση του δρόμου. Το θέμα εδώ πέρα, το ζήτημα είναι το κακό που έγινε, ότι χάθηκε ένα μωράκι. Είναι ειλικρινά τραγικό. Τραγικό. Παναθία και τρέχει μια γυναίκα και πάει να αρπάξει το παιδάκι για να το βοηθήσει. Τώρα δεν ξέρω αν είναι η μητέρα σε αυτό το βίντεο, που η οποία βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο. Είναι συγκλονιστικά. Είναι συγκλονιστικά. Είναι συγκλονιστικά. Τι να πούμε και για αυτόν τον παππού, τι να πούμε για τους γονείς, τι να πούμε για την οικογένεια. Είναι ό,τι πιο φρικτό πράγμα μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Είναι ό,τι πιο φρικτό. Ό,τι πιο φρικτό. Κυριολεκτικά, ό,τι πιο φρικτό. Τα λόγια περισσεύουν τα πολλά σε τέτοιου είδους εικόνες. Έτσι ακριβώς. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε. Διαφημίσεις.